Βασανίστες της Χούντας, τώρα χρυσαυγείτε! Όπλο του συστήματος είναι οι φασίστες! Βασανίστες της Χούντας, τώρα χρυσαυγείτε! Όπλο του συστήματος είναι οι φασίστες! Είστε η σαπίλα όλου του δουλειά! Δόκος τους φασίστες σε κάθε γειτονιά! Μπιζόνι και τους κλαδούς, ποτέ και πουθενά! Να γίνετε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά! Σε φτώχεια και ανεργία θέλουνε σιγή! Μπράβο του συστήματος η χρυσή αυγή! Συμπληρώνονται 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής λίγα μέτρα από το χώρο που βρισκόμαστε. Η δολοφονία πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις μέρες μετά τη δολοφονική ενέδρα που έστησαν οι φασίστες, συναδέλφους μας συνδικαλιστές, κομμουνιστές στην αυτοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και αφού είχαν δοκιμάσει τη δολοφονική τους δράση σε μετανάστες εργάτες και σε νέους ανθρώπους. Έχει ιδιαίτερη σημασία κάθε χρόνο αλλά και στην καθημερινή μας δράση να μένει ζωντανή η μνήμη από εκείνες τις μέρες σαν την κορύφωση από την πλευρά της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης την προσπάθεια που έκανε να τρομοκρατήσει, να φοβήσει κάθε έναν και μία από εμάς. Προσπαθούμε να δώσουμε τη μάχη καθημερινά για την καλυτέρευση της ζωής μας. Πρέπει να θυμόμαστε εκείνες τις μέρες για το πού μπορούν να φτάσουν όλοι αυτοί που στήριξαν και τάισαν τους φασίστες, για το τι εγκλήματα είναι έτοιμοι να κάνουν προκειμένου να έχουν ένα κόσμο τρομοκρατημένο, φοβισμένο, έτοιμο να δεχτεί να χειροτερεύουν καθημερινά οι συνθήκες της ζωής του προς όφελος των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Η σημερινή μας συγκέντρωση, όπως και όσες έχουμε οργανώσει μέχρι τώρα, δεν είναι ένα μνημόσυνο. Είναι ένα κάλεσμα από την πλευρά των οργανωμένων δυνάμεων ταξικού κινήματος σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση απέναντι στις επιθέσεις που δεχόμαστε καθημερινά. Η συμβολή του ταξικού κινήματος ήταν τεράστια με τη στάση που κρατήσαμε όλα αυτά τα χρόνια ώστε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής να πάψουν να τη στηρίζουν. Το κάλεσμά μας για καμία ανοχή απέναντί τους, η συνεχής παρουσία μας με συγκεντρώσεις και κάθε μορφής δράση όπου εμφανίζονται να αρχίσουν το δηλητήριό τους βοήθησαν στο μέγιστο ώστε σήμερα να είναι καταδικασμένοι σε ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων και του λαού. Καλούμε καθένα να σκεφτεί σε τι φάση θα βρισκόμασταν τώρα αν είχαμε κρατήσει τη στάση ανοχής που κράτησε μια σειρά άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι το ναζιστικό αυτό μόρφωμα κάτω και από τη δράση του εργατικού και λαϊκού κινήματος βρίσκεται σήμερα εκτός Βουλής είναι θετικό, αλλά δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Δεν πρέπει επίσης να μας εφησυχάζει το γεγονός πως στελέχη της Χρυσής Αυγής την εγκαταλείπουν μπροστά στο φόβο που τους δημιουργεί έκβαση της δίκης. Η ναζιστική Χρυσή Αυγή, όπως και τα νέα φασιστικά μορφώματα που δημιουργήθηκαν από αυτούς που την εγκατέλειψαν, μπορεί πρόσχερα να μαζεύονται, αλλά δεν θα εγκαταλείψουν την εγκληματική τους δράση κατά των εργαζομένων, κατά των μεταναστών, καθώς η εκμετάλλευση και επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, η εργοδοτική τρομοκρατία είναι το σάπιο έδαφος που καλλιεργεί τον φασισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Η απαράδεκτη εισήγηση της αγγελέως της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που κλείνει τα μάτια στα γεγονότα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, στο ογκώδες αποδεικτικό υλικό, είναι αντικειμενικά ενταγμένη στην προσπάθεια ξεπλήματος των φασιστοειδών, την αναβάθμισή τους για να συνεχίσουν να παίζουν τον ρόλο τους ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Από την πολύχρονη δίκη για την καθυστέρηση της οποίας υπάρχουν σοβαρές κυβερνητικές ευθύνες, αναδείχθηκαν ξεκάθαρα η ναζιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής ως κίνητρο για την εγκληματική της δράση, ο εγκληματικός χαρακτήρας της, καθώς και η ευθύνη της ηγεσίας της. Άλλωστε η Χρυσή Αυγή ως γνήσια ναζιστική οργάνωση έχει στο DNA της, όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά, την οργανωμένη και μαζική εγκληματική δράση για την οποία προϋπόθεση είναι η τυφλή υπακοή στον αρχηγό. Είναι αυτή η ιδεολογία που πλύζει το χέρι των φασιστών να επιτίθονται με μίσος και να δολοφονούν μετανάστες, αντιφασίστες,
πρωτοπόρους συνδικαλιστές και κομμουνιστές. Παράλληλα αποκαλύφθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τμήματα των Σωμάτων Ασφαλείας και της Εργοδοσίας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον προκλητικό ρόλο αστυνομικών στη δολοφονία του Παύλου Φίσα ή τη συμπόρευση της Χρυσής Αυγής με τους εργολάβους και τους εφοπλιστές στην αυτοκοπισκευαστική ζώνη για το χτύπημα του ταξικού μας σωματείου και του παρεργατικού αγωνιστικού μετόπου. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μετά από όλα όσα έχουν γίνει, συνεχίζουν τη λειτουργία του λεπορικού τους, στέλνοντας για δουλειά σε αποστολές στο εξωτερικό εργάτες, με την απαραίτητη προμήθεια φυσικά για τους ίδιους. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλιμακώνει την επίθεση στα εργατικά λαϊκά στρώματα με την αφορμή της πανδημίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται το κεφάλαιο να κερδίζει σε συνθήκες παγκόσμια συγχρονισμένης νέας καπιταλιστικής κρίσης. Τα όσα βιώνουμε τις τελευταίες μέρες είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση, το κράτος, δεν θέλουν και δεν μπορούν να πάρουν μέτρα που να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια του λαού, που να προστατεύουν τη δουλειά και το εισόδημα των εργαζομένων. Οι μάσκες και τα παγούρια στους μαθητές δείχνουν τη χρεοκοπία μιας πολιτικής που δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τις πιο στοιχειώδες ανάγκες των παιδιών μας και του ίδιου του συστήματος εκπαίδευσης. Η ομολογία από τα χέρια του Υπουργού Παιδείας ότι περισσότεροι καθηγητές και περισσότερες αίθουσες αποτελούν κόστος και δεν μπορούν να γίνουν, επιβεβαιώνει με τον πιο κοινικό τρόπο πόσο φτηνή είναι για την κυβέρνηση και το κράτος υγεία των παιδιών μας. Την ίδια στιγμή, επεκτείνεται η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, γενικεύοντας τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την ευελιξία μέσα στον χρόνο ή στο εξάμηνο, καταργώντας την πληρωμή των υπεροριών, το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουμε νέα επίθεση σε εργατικές, συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματα, τόσο με την προσπάθεια εφαρμογής του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, όσο και για τη νέα παρέμβαση που αφορά στην αναδιάδραση του συνδικαλιστικού νόμου, στο το συνδικαλιστικό κίνημα να εξυγχρονιστεί με τις νέες απαιτήσεις για την παραπέρα πρόοδηση της ταξικής συνεργασίας, βάζοντας ταυτόχρονα και νέα εμπόδια στη δουλειά των ταξικών συνδικάτων και του ΠΑΜΕ. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα φέρουν αντίδραση από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Φοβούνται το οργανωμένο, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, φοβούνται το ΠΑΜΕ και θα πάρουν νέα μέτρα για την υποταγή του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και για την περιφρούρηση της εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ομήλων. Για τους ίδιους λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον απεργοκτόνο νόμο και τη μετατροπή των κινητοποιήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς σε ιδιώνυμο έγκλημα, για τους ίδιους λόγους ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και φέρνει τώρα νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η όξυνση της εκμετάλλευσης, η εργοδοτική τρομοκρατία είναι ένα και το αυτό με τον φασισμό. Η ναζιστική Χρυσή Αυγή, τα υπολείμματά της, τα όποια νέα φασιστικά μορφώματα δημιουργηθούν, θα έχουν ως στόχο την υπεράσπιση του κεφαλαίου και το χτύπημα του εργατικού κινήματος. Έτσι θα αναλαμβάνουν πάντα την πιο βρώμικη δουλειά ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, ορθώνοντας τοίχο για να προστατεύσουν τα κέρδη των εργοδοτών. Οι φασίστες είναι διαχρονικά όπλο στα χέρια του κεφαλαίου. Ξέρουν πολύ καλά ότι την πάλη των αποφασισμένων εργατών δεν μπορούν να την αποτρέψουν με χαρτιά, με νόμους και νομοσχέδια, γι' αυτό και έχουν ανάγκη κλιματικές ομάδες σαν τη Χρυσή Αυγή που θα απλώνουν το βίο χέρι του κεφαλαίου στους χώρους δουλειάς. Έχουμε πείρα αρκετή, όπως με το δουλεμπορικό της Χρυσής Αυγής στην αυτοκοπισκευαστική ζώνη και την προσπάθεια στον πλευρό των εργολάβων για να μην εφαρμοστεί οποιαδήποτε κλαδική συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε πριν 3 χρόνια από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής μετά από 9 μήνων αγώνα. Αποδείχθηκαν και αποδεικνύονται κάθε μέρα οι σχέσεις τους που είχαν με τους εργολάβους και τους εφοπλιστές, ακόμα και από τις ίδιες καταθέσεις τους στο δικαστήριο. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα μπορούν να περνούν τόσο εύκολα οι σχεδιασμοί τους και παίρνουν συνεχώς τα μέτρα τους. Απευθύνουμε σήμερα κάλεσμα για τη μεγάλη κινητοποίηση στις 7 Οκτώβρη έξω από το αφεντείο στην Αθήνα με ραντεβού στις 10 το πρωί στο σταθμό του μετρό στους αμπελόκηπους. Δεν εφησυχάζουμε την πάλη μας απέναντι στο φασισμό. Απονονώνουμε τους φασίστες όπου και με όποιο τρόπο και με όποια ετικέτα κάνουν την εμφάνισή τους και στοχεύουμε σε αυτούς για τους οποίους δουλεύουν. Στους βιομήχανους, στους εφοπλιστές, στους μεγαλοεργολάβους, στους μεγαλεμπόρους, τραπεζίτες και τα λοιπά παράσιτα της κοινωνίας.
Καταδικάζουμε τον αντικομμουνισμό που είναι λείπασμα για να δρώνει τον φασισμό. Οι κυβερνήσεις έχουν βαρύ τις ευθύνες για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δίκης. Απαιτούμε και σήμερα από εδώ να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δολοφόνοι. Απαιτούμε να τιμωρηθούν οι ναζί εγκληματίες και οι δρασίδηλοι της Χρυσής Αυγής. 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύση από το τάγμα εφόδων της εγκληματικής Χρυσής Αυγής παραμένουν ατιμώρητοι και οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι.